Και να πάμε σε ένα θέμα διαφορετικό, σε ένα θέμα εναλλακτικό. Θα αναφέρουμε στο πρώτο άστρο μονοπάτι στην Ελλάδα που δημιουργήθηκε και παρουσιάστηκε επίσημα από το Δήμο Χανίων στο πλαίσιο του πρώτου φεστιβάλ εναλλακτικού τουρισμού και εμπειριών. Διοργανώθηκε από τις 12 έως και τις 14 του μήνα στα Χανιά. Είναι μια περιπατητική διαδρομή, προσέξτε, 2,5, βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα από πίσω, 2,5 χιλιόμετρων με 1,000 μέτρα ανάβασης από το σημείο εκκίνησης. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Νεκτάριο Ψαρουδάκη, τον αντιδήμαρχο του τουρισμού στα Χανιά. Την καλησπέρα μας, αντιδήμαρχε. Καλησπέρα κύριε Μαγκαντόπουλο, σας και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστούμε πολύ. Πώς προέκυψε αυτή η πρωτοβουλία, αστρομονοπάτι δηλαδή? Για βάλτε μας το κλίμα. Αστρομονοπάτι, ακριβώς. Λοιπόν, πρόκειται μια καινούργια ιδέα που δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου αλλού. Δεν είναι προϊόν αντιγραφής, θα έλεγα. Είναι προϊόν σκέψης με ανθρώπους και άτομα τα οποία έχουν άμεση σχέση με την αστροφωτογράφηση και την αστροπαρατήρηση. Είναι ένα καινούργιο προϊόν, ένα καινούργιο project, θα έλεγα, το οποίο επιφέρει μεγάλη σημαντικότητα, διότι εκτός που είναι πρωτότυπο, για πρώτη φορά συνδυάζεται μία διαδρομή, μία περιπατική διαδρομή, διότι στη διαδρομή αυτή θα συναντήσουμε κούμους, θα συναντήσουμε το ψυχρό πηγάδι, ένα πηγάδι που υπάρχει στα Κεραμιά, το οποίο είναι αστέρευτο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και άλλα πράγματα σε αυτή τη διαδρομή, τα οποία θα τα σημάνουμε και θα τα αναδείξουμε. Και παράλληλα θα έχει 4 σταθμούς αστροπαρατήρησης. Τι σημαίνει αυτό? Από κάθε σταθμό θα υπάρχουν κάποιοι αστροχάρτες, τους οποίους έχουμε δημιουργήσει, είναι κινούμενες συσκευές, θα έλεγα, οι οποίες αναλόγως τη μέρα, το χρόνο που είσαι και την ώρα, θα μπορείς να κάνεις μια παρατήρηση, ακόμα και με γυμνό μάτι, στους αστερισμούς του σύμπαντος, και θα μπορείς εύκολα να διακρίνεις και την πολική άκτρο. Επίσης, την τελευταία και πιο σημαντική, στην τέταρτη, στον τέταρτο σταθμό παρατήρησης, ο οποίος θα είναι και ο μεγαλύτερος, θα έχουμε τοποθετήσει και ειδικά κιάγια, τα οποία και τη μέρα και τη νύχτα θα μπορεί κάποιος τέλος πάντων να πάει και να παρατηρήσει όλο το σύμπαν σε μια τεράστια κορφή στα Κεραμιά, η οποία λέγεται του δίσκου η κορφή. Σκοπός μας είναι να εκεί πάω, στο βασικό στόχο τώρα. Για πείτε μας. Ακριβώς. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε καινούριους εναλλακτικούς τρόπους περιήγησης και εμπειρίας. Ο επισκέπτης να αποκομίσει μια καινούργια εμπειρία, μια διαφορετική εμπειρία, η οποία συνδυάζει την παρθένα φύση, θα έλεγα, το άγριο τοπίο, μαζί με ένα χόμπι που είτε το έχει είτε δεν το έχει, μπορεί να το παρακολουθήσει. Και είμαι σίγουρος ότι θα προσελκύσετε και αρκετούς τουρίστες. Είναι κάτι το οποίο όντως, επειδή το ψάξαμε και εδώ η ομάδα της εκπομπής, δεν το είδαμε κάπου άλλου. Είναι μια καινοτομία του Δήμου Χανίων και σίγουρα ολοένα και περισσότεροι θα το μάθουν το επόμενο διάστημα, και αυτή η προσπάθεια θα φανεί το αποτέλεσμά της σε βάθος χρόνου. Μην περιμένουμε άμεσα. Ακριβώς, αλλά τυχαίνει ότι είχαμε μαζί και το τριήμερο του εναλλακτικού φεστιβάλ που δημιουργήσαμε εδώ στο Δήμο Χανίων, το οποίο το εντάξαμε απευθείας στις δράσεις που είχαμε με το φεστιβάλ, αναδεικνύοντας έτσι σε όλους τους επαγγελματίες που συμμετείχαν στον εναλλακτικό τουρισμό ένα καινούργιο project, ένα καινούργιο προϊόν που διαθέτει ο Δήμος Χανίων. Έτσι, ήδη το έχουν αγκαλιάσει και τα τουριστικά γραφεία που προσφέρουν εναλλακτικές δράσεις και εμπειρίες για τον επισκέπτη. Οπότε αυτό θα το κάνει ακόμα, θα δυναμητήσει ακόμα πιο πολύ το καινούργιο project που θέλουμε να συνθέσουμε την φύση, την περιπατική διαδρομή μαζί με τα άστρα. Μάλιστα, λοιπόν, καλή επιτυχία να ευχηθώ. Θα τα ξαναπούμε και πάλι. Ωραίο θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχουμε αδυναμία σε αυτά τα εναλλακτικά θέματα. Θα οργανώσουμε και μια πολύ ωραία εκδρομή το προσεχές διάστημα. Θα σας ενημερώσουμε και μακάρι να μπορείτε να έρθετε και εσείς ένα απόγευμα να το περπατήσουμε αυτό, να το δείτε. Λοιπόν, δεσμευόμαστε, θα το προσπαθήσουμε. Μετεκλογικά όμως, καθώς υπάρχει και φόρτος εργασίας. Μετεκλογικά. Το γνωρίζετε. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, σίγουρα. Την καλησπέρα μας, να είστε καλά, αντιδήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.